Ξαναείδα στο Instagram, αλλά εντάξει, νομίζω να είμαι εγώ και σύντομα, αλήθεια. Να κάνουμε ότι δεν είσαι κανένας στον χώρο. Να κάνουμε αυτήν και όμως. Λοιπόν, εντάξει, το κόνσεπτ το δικό μας ζαμί είναι ότι ο λόγος που επέλεξα να έρθεις εσύ, έτσι, ειδικά και από τα πρώτα τα επεισόδια, επειδή το κόνσεπτ ζαμί είναι ότι εγώ καταρχάς, όταν ξεκίνησα το project, ήθελα να φέρω από διάφορες κουζίνες καλεσμένους, είτε είναι εστιατόρες, είτε είναι σεφ, είτε είναι, ας το πούμε έτσι, πιο ερασιτεχνές. Είδα σε εσέναν που ασχολείσαι επαγγελματικά με το συγκεκριμένο το κομμάτι και επειδή είσαι και νεαρός, επειδή αλήθεια λέγεται, για μένα παίζει ρόλο το πράγμα, για να είμαστε και έτσι λίγο πιο κοντά στη συζήτηση. Και όταν άκουσα ότι την ηλικία σου και ότι είσαι νεαρό και ότι το πράγμα είσαι μόνος σου, εγώ προσωπικά ενθουσιάστηκα και είπα «ΟΚ, να φέρω τον Αντρέα να μου εξηγήσει λίγο, να μου εξηγήσει, να μιλήσουμε για το business σου και για σένα». Καταρχάς εσύ, πού ξεκινά η ιστορία σου, ας το πούμε, πού εξεκίνησες, έτσι το πάμε με την κοιά πίσω, δηλαδή πότε αποφάσισες ότι θέλεις να ασχολείσαι με μαγειρική. Να σου πω ένα storytelling. Να μου πεις. Ήμουν 14 χρόνων. 14. Και είδα μια εκπομπή μαγειρικής, ξέρω εγώ, με πιπεριές γεμιστές. Και έκανα σπίτι, ξέρω. Και φάνη για μάμα μου. Και ήμουν πολλά ώρες, ξέρω. Αλλά δεν ήταν ώρες. Δεν ήταν ώρες. Κλασική μάμα, ναι. Δεν ήταν ώρες. Και την μέρα έκανα μου κακό και καλό ταυτόχρονα. Γιατί έκανα με να το κάνω και να κάνω καλύτερο. Και εκείνη το πράγμα έκαμε στη μαγειρική να κάνω κάτι και να προσφέρω αγάπη. Να το νιώθεις που μέσα σου, όχι απλά να μαγειρευκείς. Όταν εννοείς ήταν ένα casual έτσι, dinner ή lunch και απλά ήθελες να ξεκινήσεις να πιάσεις ένα μασέρι που λαλούμε και να αρκέψεις να κάνεις κάτι δικό σου, ας πούμε. Και δεν ήταν πολύ καλό, αλλά άρεσες σου, έπιασες feedback, ας πούμε. Ξανακάμες τόσες φορές, φαντάζομαι, το γιοφά. Είναι επειδή άκουσες το... Δεν καταλάβεις. Αλλά έφτασα σε ένα σημείο που έκανα κάτι και ακούω τη γνώμη του άλλου και ζήγιζα τα. Γιατί κάποιες φορές το φάει πολλά προσωπικό, για πολλά άτομα, για όλον τον κόσμο βασικά. Ενώ για μένα μπορεί να μου αρέσει, μπορείς να σου αρέσει. So, πολλά δύσκολο να βρεις τον balance, να με σε επηρεάζουν κάποια πράγματα, αλλά να τα πιάνεις και να τα σε κάνουν καλύτερο. Αλλά πρέπει να βρεις τον balance, που είναι το πιο δύσκολο πράγμα στη μαγειρική. Να με σε επηρεάζουν, αλλά και να σε επηρεάζουν. Άρα, ας πούμε, είναι το γεύμα. Είναι το γεύμα, όθησες σε να το δεις και... Ήσουν 14, mm-hmm. Και μετά, δηλαδή, είπες, OK, να το εξελίξω, να πάω να κάνω κάτι, να ανοίξω κάτι δικό μου. Εν τα λόγω, ξεκινήσε, ας πούμε, τον journey σου, ας πούμε, στη μαγειρική, ενώ επαγγελματικά, ας πούμε. Ξεκίνησε που μου 16 χρονό, δούλευα στελέμεσο σε μια τσάμε στο κάστρο βασικά, σε ένα εστιατόριο. Και ξέρεις, μου 16 χρονό, αλλά και μαϊρεύκα. Ήμουν που τίποτα, ξέρω, αλλά ήμουν ανοιχτός στο να ακούσω, στο να δω και πρόνεμαι. Ενώ πρόνεμαι πάρα πολλά, σε μεγάλο βαθμό. Βοήθας, δηλαδή, ίσως στην κουζίνα και βοήθας άλλους chefs, 16 χρόνια. Ναι, που είσαι παντού, ας πούμε. Άρα είδες όλον το κομμάτι που είναι αρήν ηλικία. Ναι, που ενώ οι άλλοι ασπίφοι μου, ας πούμε, ήταν με αποδηλάτα, ας πούμε, ήταν γυρίζα, ξέρω, εγώ ήμουν κάθε καλοκαίρι, Τζόνε, κάθε καλοκαίρι, που ήταν πολλά excited. Ήσουν, ενώ ήταν συνειδητά που έπιερες την απόφαση, είναι ότι έκοψες που κάποια πράγματα και ήσουν τζάμε ή εσύ τράβησαν όντως κάποια άλλα πράγματα. Ενώ ήταν πολλά, είστε σου φυσιολογικό, ας πούμε. Είναι ότι έκοψες που άλλα πράγματα που κάνουν οι άλλοι, όξα. Ήμουν εγώ, η κουζίνα ήμουν εγώ. Αν και που σε τραβούσαν παραπάνω. Τίποτα άλλο. Εντάξει, ρε. Okay. Τίποτα άλλο. Άρα ήταν, ας πούμε, ήταν που τα αρχικά στάδια που το καταλάβες. Δηλαδή, είσαι στο realization που την αρχή. Ναι, αλλά εντάξει, είναι μόνο το professional, θεωρώ. Ενώ ήμουν 16 χρονών, ρε. Ήμουν μωρό. 16 χρονών, ας πούμε. Εντάξει, οκ. Respect. Εντάξει, δηλαδή και μετά ξεκίνησες 16 χρονών. Είδες, ενώ βοήθησες και σε όλη τη διαδικασία, φανταζούμε. Ναι. Και μετά είπες,
την ιδέα να ξεκινήσεις κάτι που, που την ώρα που μπήκες μέσα στις κουζίνες ή φαντάζομαι 16 χρόνια πελούι πρέπει να είσαι έτσι συνέχεια ιδέες μες στο νου σου και μετά πήρες την αποφάση. Ας πω άλλο ένα storytelling. Όταν είμαι 17 χρόνο, μετά από ένα χρόνο που έξερα στις κουζίνες κανονικά, πήγαμε Κρήτη πάρε με μητέρα μου. Και πήγαμε σε ένα ιδρύο, πήγαμε στην Κρήτη, θυμή που ήταν. Και έξω είχε μια καντίνα. Ήταν πολύ απλό πράγμα. Ήταν μια μαύρη καντίνα που απλά κάνει φαγή. Και έτσι το πράγμα έμεινε στο νου μου. Και από 17 χρόνια ήθελα να κάνω food truck. Ήταν το πιο μεγάλο μου goal στη ζωή μου. Άρα είδες το, ήταν food truck, ήταν... Ήταν food truck. Και από 17 χρόνια έτσι τίποτα πάνω. Οκ. Εντάξει. Ήταν άρα... πολλά nostalgic. Πάρα πολλά. Κρήτη που? Έφθιμα. Κάπου στην Κρήτη σε ένα ιδρύο, έφθιμα. Και απλά ήταν έξω από τον ιδρύο και πουλα... Και θύμα και το food truck χαρακτηριστικά. Οκ. Τουλάχι σε... Τούτο είναι. Ρε, ο food truck εντάξει στην Κύπρο, έχει... Εν ήξερα αν ήταν... Εν ήξερα αν ήταν τόσο πολλά που πριν το, το COVID. Αρέσκει πολλά του κόσμου. Δηλαδή, εγώ δεν το περίμενα τόσο πολλά. Επειδή το ρίξε στο άντα στις ταινίες ή ξέρω εγώ σε εξωτερικό. Και ο, ο κόσμος πλέον δηλαδή, θεωρεί το κάτι πολλά φυσιολογικό επειδή δεν ήξερα ήταν ευκαιρία ή αφορμή το COVID, αλλά αρέσκει του κόσμου. Εσύ πήρες την, την ιδέα που είδες εσύ στην Κρήτη ή είσαι στο μέσο του νου σου δεν είναι καμίς anyway. Επειδή να πούμε ότι το δικό σου ξεκίνησε ο κόσμος ξέρει το από το ως food truck. Ναι, σωστά. Ας απαντήσω στη ερώτηση σου, όταν ήταν κοινό στην Κρήτη, έπεισε με. Έπεισε με. Και μετά όμως που μεγαλώσα και ταξίδεψα λίγο, πήγα και Λονδίνο να φάω, ξέρω, ξέρω. Και ήταν πολλά τα food trucks, δυνάμωσαν ακόμα πιο πολλά. Ήμουν ακόμα πιο πολλά, excited. Τι είναι το food truck, είναι το street food. Μέσα στον αυτοκίνο προσφέρα απλό φαΐ με πολύ αγάπη. Τούτον είναι. Mm. Απλότητα. Απλότητα, αλλά όσο πιο καλά γίνεται. Ας πούμε, είχες επιδράσεις που τον, που το Λονδίνο είπες. Ναι. Στο Λονδίνο δηλαδή ένα food truck, ένα συνηθισμένο food truck, τι, τι περιλαμβάνει, ας πούμε. Ενώ, τι, τι είδες, έναν, ας πούμε, στην Κύπρο, ρε, ένα, ήταν συνηθισμένο να πάει σε ένα food truck και τα πρώτα πράγματα που να περιμένει, αναμένεις να πουλά, sandwich, ένα μπέρκερ ή ξέρω εγώ κάτι σε καφέ και λίγο σαν pastry, κάτι σαν κρουασάν. Φαντάζομαι στο Λονδίνο πρέπει να ήταν τα μάτια σου πολλά πράγματα που δεν θα ανέμενες σε food truck, ναι. Στο Λονδίνο πολλά σπέσει χώρο που μπράσει που είναι πάντα 15 κοντίνερ που κάνουν τα custom και πολύ φάει και που την άλλη μάντα μπράσει να έχει άλλο 15 food trucks και πολλά κάθε food truck διαφορετικών product. Στην Κύπρο όμως, η λέξη food truck είναι η καντίνα που όντως κάνουν όλοι σάντουιτς. Και είναι πολλά παρεξηγημένο. Και ακόμα ας πούμε έρχονται στο χώλα στο food truck και έρχονται πολλοί άνθρωποι που ας πούμε σκεφτεί χάρη την τηλεόραση μπροστά το μενού, εικόνα, το τι κάνουμε και έρχονται και ας πούμε θέλω ένα σάντουιτς διάφορα. Ένα special. Ένα special. Και είσαι στη φάση που τα χαγελάς μέσα σου, αλλά υπάρχει κόσμος που τον πιστεύει και είναι λάθος. Απλά... Σίγουρα είναι λάθος. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέροντο πολλές, επειδή όταν ξεκινά, όταν ξεκινήσεις εσύ φαντάζομαι είσαι μέσα στο νου σου «ΟΚ, το μενού, να έρθει με άλλο και να μου πει θέλω το, το τάδε». Ναι. Ή είσαι το πράγμα συχνά, δηλαδή, να έρθει ο άλλος να πάρα πει παρόλο που το κάνει το δικό θέλω, αν το είσαι ας πούμε. Έχει και το άλλο version που ας πούμε ήταν πότε ήταν που είναι οι μέρες του Λουκουμαδές. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, αλλά ναι, κατάλαβα. Στα φώτα, στα φώτα. Ναι, τώρα είμαι στον άνθρωπο σου τώρα. Ναι, και έρχονται τα κοπέλα, ας πούμε, και λέω μου θέλω μια μπρια λούκουμα, ας πούμε. Και ας πέγγαμε το λούκουμα. Οκ. Το κόνσεπτ του fried chicken ήταν το πρώτο που σκέφτηκες ή έκαμες δοκιμές με άλλα φαγιά για μενού ή τέλος επίγεννη φάση. Βασικά στο χώρα, ήθελα να ξεκινήσουμε με South Fried Chicken. Mm-hmm. Πολλά απλά. Και ακόμα στο, με το χώλα, όταν ξεκινήσαμε, ο κόσμος νομίζει ότι είναι όλα. Ότι είναι ισπανικό. Δεν είναι ισπανικό. Η λέξη είναι χώλα. Κάνουν απλό South Fried Chicken.
ένα απλό πράγμα με πάρα πολύ αγάπη. So, θέλαμε να πετύχουμε να κάνουμε έναν fried chicken, αλλά ας πούμε να μείνει σε baguettes. Θέλαμε να δούμε κάποια products που να τρώει ο άλλος και να θυμάται. Εδώ κάνουμε κάποιες λέξεις στα products μας που να το τρώει και να πεις θέλω τον το πράγμα, όχι απλά ένα chicken burger. Εννοείς την ονομασία του του burger, του tacos. Ναι, ήθελα να θυμούνται το πράγμα. Ναι, αλήθεια είναι ωραία. Να το νιώθουν, να θέλω να το ας πω. Θυμούν τη λέξη. Ναι, ναι, ναι. Όντως, εντάξει, οι ονομασίες που εδώ και είναι ωραίες. Εντάξει, το concept του fried chicken, ο Κυπρέος είναι μαθημένος, η αλήθεια, αλλά έχει ζήκιο τον που είπες. Δηλαδή, έμαθαινε να τρώει το fried chicken εκτός που μπέρκερ δηλαδή, τα wings, τα κομμάτια. Εντάξει, γνωστά τα καταστήματα που πουλούν τούτα και online και γενικά σε εστιατόρια. Άρα όντως, ναι, το concept του να κάνω fried chicken, και νομίζω κάνεις fried chicken burger και δεν μπορείς να κάνετε το taco. Στο μενού είναι δύο buns, είναι έναν tacos, τα μόνα τους και πατάτες. Τι είναι το μενού. Θέλεις ένα λεπτό να σκεφάσεις, ούτε ένα λεπτό. Τι είναι το πράγμα. Εμένα προσωπικά αρέσει και πολλά. Εν ξέρω, ο Κυπρέος μπορεί να μας εμάθαν έτσι. Τούτο νομίζω να το λαλώ κάθε φορά, νομίζω να το λαλώ σε κάθε ένα που να έρχεται αμέσως να μου λέει την άποψή του. Επειδή εγώ προσωπικά πάω σε ένα μαχαζί, το συγκεκριμένο πράγμα που κάνεις εσύ που το μενού είναι μικρό, θεωρώ το πολλά πλάς, μεγάλο πλάς. Επειδή πάει σε ένα μαχαζί και βλέπεις ένα μενού το οποίο έχει 30 φαγιά. Εσύ το πράγμα. Δεν τ' άλλο το σκέφτηκες. Θέλεις δηλαδή ένα simple, θες να έρθει ο άλλος και να πάρει γρήγορη να αποφασί. Κοίτα, ο σκοπός μας ήταν να κάνουμε ένα μενού που είναι ένα signature, ο άλλος να θυμάται τον που τρώει και να πολλά short. Θέλω τούν το πράγμα, τέλος. Ενώ γιατί όταν το διάσω το άλλο λίγα products, καλό και κακό ταυτόχρονα. Γιατί το market της Κύπρου, ας πούμε, αναγκάζεις κάποιες φορές να βάλεις και άλλα products. Βάλεις και γίνω, βάλεις τα άλλα, ξέρω. Αλλά πάντα όταν ξέρω από το χώρα ήθελα να κάνω μόνο το πράγμα. Ναι. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Όμως επειδή η ονομασία του χώρα εμπαραπέμπει. Δηλαδή βλέπεις το χώρα, ένας που βλέπει πρώτη φορά, δεν ξέρει ότι fried chicken. Εσύ να το αφηγείς και αμέσως, θέλει να βάλεις χώριον ότι σε τον το σημείο. Δεν μπορείς ένα-δύο χρόνια να δούμε και άλλα products εκτός που κοτοπούλω ή εν το έχεις ακόμα στο νου σου έτσι. Να δείτε κάποια products με κοτοπούλω σε άλλα versions. Γιατί εντάξει σίγουρα θέλουν να δούμε και έναν option που κάποιος θέλει τι κάνει το. Αλλά ως τώρα με το κόστος μας είναι μόνο κοτοπούλ, με πολύ να αγάπη. Μόνο κοτοπούλ. Οκ. Εντάξει. Το κοτόπουλο όντως μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, όντως. Άρα εσύ θέλεις να κρατήσεις το κοτόπουλο, αλλά με διαφορετικούς τρόπους μαγειρεμάτος. Ναι, κάπως. Να μπορεί να ευχαριστήσει πιο πολλά άτομα, ας πούμε. Οκ. Μια απορία που είχα που έβλεπα έναν έτσι άλλο σχετικό πρόγραμμα, που έκαναν, βασικά χτίζαν το μενού κάποιο εστιατορίου. Και ήθελα έτσι λίγο το δικό σου στην άποψη, όταν εσένα πάει καλά μια συνταγή, εντάξει, και μπορεί να είναι και καλύτερη σου συνταγή πάνω στο μενού που βλέπεις και που τις πωλήσεις, ότι που γίνεται το παραπάνω. Αφήνεις το μέσα στο μενού για πάντα ή αν χρειαστεί μπορεί να το αλλάξεις, ας πούμε. Δηλαδή θεωρείς ότι είναι να το κρατήσω για μένα επειδή που γίνεται παραπάνω ή είναι να πιάσεις το ρίσκο σε μια φάση και το αλλάξεις και να πάρεις την αποφάση. Τούτον κάνουμε το στο χώλα. Okay. Κάνουμε διάφορα items κάθε Σαββατοκυριακό, pop-ups. Mm. Γιατί για μένα, διάμε ένα creativity σαν chef να κάνω και άλλα πράγματα, αλλά κάνουμε και τον customer να είμαι πιο excited ακόμα. Γιατί να πει, ας πει τον Σαββατο, βγάλω τον το πράγμα. Και είχαμε το καφέρι με το sugar daddy. Ήταν chicken and waffles, που έκανε το για brunch. Ήταν πολλά success. Ήταν ότι ήταν wow. Waffle, chicken και sauce και αυγό. Ήταν waffle, maple syrup,
αυγών, cheddar και smoked bacon. Ένα πολύ απλό πράγμα. Καλά είναι φέρετε να φάμε. Ήταν πολλά καλά. Φέρες κάτι να μέρα φάμε τώρα. Τέλος πάντων. Εντάξει, άρα έχεις κάποια pop-up items, αλλά κρατάς τα σταθερά σου. Ναι. Για να υπάρχει μια ισορροπία, ας πούμε. Ακριβώς το πάω. Οκ. Τα pop-up όμως, παρόλο που είπες ότι θέλεις να μείνεις στο κοτόπουλο, τα pop-up μπορεί να έχουν και κάτι άλλο, ας πούμε. Μπορεί να δούμε και κανένα θαλασσινό ή κανένα μεγαρίδα, ας πούμε, κάτι σε μπιφ. Οξά τα pop-up είναι πάλι κοτόπουλο. Όχι. Είχαμε πάλι κάποια μεγαρίδα, ας πούμε. Οκ. Φράιτ, θα πω το όνομα. Ήταν πολλά, θα ξέρεις, ναι. Και εκείνο. Οκ. Άρα δοκιμάζεις, ρε. Είναι πολλά καλό τούτο. Δοκιμάζουμε, αλλά θέλουμε να είμαστε στο κόνσεπτ μας. Θέλουμε να χάσουμε το κόνσεπτ μας. Απλά κάνουμε έναν νοστάλγικο απλό φαΐ. Του τον κάνουμε. Okay. Very good. Εντάξει, ο λόγος που σε ρωτώ, επειδή είναι όντως ένα δίλημα, ναι, όταν χτίζεις ένα μενού. Ναι. Εσύ χτίζεις το μενού και μετά ξεκίνησες ή, ας πούμε, ξεκίνησες να κάνεις δύο πράγματα και μετά ήρθες σου σιγά σιγά ιδέες σαν εμαϊρεύκες μες στο track. Εντάξει, το creativity ποτέ σταμάτα. Όμως ξεκίνησα και ξέρα τι θέλω να κάνω. Έκανα τους τρεις κωδικούς, το έναν μπαν, το έναν τάκο και τις πατάτες σωστές. Ούλα homemade, ούλα τζάμε. Και μετά προχωρήσαμε και πάμε να πάμε άλλο δύο items. Λάω τα φύγουμε τζάμε. Πιστεύεις ότι το πράγμα στην Κύπρο με τα food truck να συνεχιστεί? Να συνεχιστεί, ναι, γιατί τώρα ας πούμε στην Κύπρο ήδη έχει πάνω από 10 food trucks. Να συνεχιστεί και θεωρώ ότι είναι πολλά ωραία μπράβο για την Κύπρο. Πολλά ωραία μπράβο. Εντάξει, όντως και ο καιρός στην Κύπρο κάνει το πιο εύκολο. Ναι. Δηλαδή, ας σκεφτούμε ότι στην Κύπρο η κρυάδα που κάνει συνολικά καλή κρυάδα, καλό κρύο, δηλαδή να κρυώσει και αν μπορεί να βγει έξω, συνολικά μπορεί να είναι 1 με 2 μήνες το πολύ. Άρα ένας ο οποίος μπορεί να δουλέψει έξω για να έρθει ο κόσμος πιο πολύ ο καιρός, φαντάζομαι. Εντάξει, είσαι καλά και κακά του. Είσαι καλά και κακά του. Ας πούμε, εντάξει, ας πούμε, στην μεγκριάδα είχαμε κάποια προβλήματα. Μόνο καιρό. Εντάξει, σχετικό όμως. Και καλό και κακό ταυτόχρονα. Είναι ωραίο το vibe όμως. Τα κακά του, ας πούμε, εμείς είχε μέρα, ας πούμε, που είναι κρυάδα, πάγω σε τον Γκάζι, ήταν Σάββατο νύχτα και ο κόσμος να έρθει από ξουρά, τα delivery, να ακούσει τα application και να παίζω, ας πούμε, και να βρω το σπίτι μου να φέρω στον Γκάζι για να βάλω μέσα στο track, ας πούμε. Αν εξεγίνα το Γκάζι. Επάγωσε με κρυάδα. Και θωρείς γύρω-γύρω. Αλλά πρέπει να σκεφτείς συνέχεια. Αν γίνει κάτι, πρέπει να σκεφτείς συνέχεια. Εντάξει, εν τούτον όμως, εγώ πιστεύω στην Κύπρο να συμφωνήσω μαζί σου. Δηλαδή ο Κυπρέος είναι να το γυρέψει, λόγω ότι προτείνεται, δηλαδή θα σκεφτεί. Είναι ένα vibe. Εκτός που το vibe, εγώ πιστεύω βοηθά πολλά τους καιρός. Ναι. Δηλαδή σκέφτουν να είσαι στην ίδια ιδέα ακριβώς, το ίδιο ακριβώς track, σε μια χώρα που βρέσει 3 φορές την εβδομάδα. Ναι, ναι. Και θα έμεινες τίποτα, ήταν πολύ δύσκολο. Ναι. Ήταν πολύ δύσκολο. Ναι, ναι. Και νομίζω και το άλλο το καλό του food truck είναι ότι η τοποθεσία. Δηλαδή εσύ είχες την τοποθεσία σου, αποφάσισες την που πριν ή μετακινήσου. Εμείς ξεκινήσαμε με events. Πήγαμε events σε όλη την Κύπρο και μετά αποφασίσαμε να μείνουμε στάσιμοι στο Στρόβολο στη Λευκοσία και έτσι αμέσως να δουλεύουμε delivery και να κάνουμε σαν shop. Okay. Τα events είχαν πάλι το ίδιο μενού. Είχαν το ίδιο μενού, απλά εντάξει, στα events μιλούμε ο κόσμος έρχεται για μένα και όχι απλά κάνουν την ώρα. Μιλούμε ότι περιμένασαν ένα μισή ώρα και έρχονταν μετά από ένα μισή ώρα να παραγγείλουν και δεν ήταν καν θυμωμένοι. Μιλούμε να σπίτιν κάπως, okay, να φάω τώρα, ας πούμε. Ενώ σαν Κυπρία δεν έχω υπομονή. Και πολλοί να μπουν σε άγκαστρα μισή ώρα. Αλλά ετρώτασαν και ήταν γίνον που περιμέναν. Είχες κάποιο, ας πούμε, σύστημα στο είδος σερβιρίσματος, δηλαδή τώρα που έρχεται, επειδή είδα και εγώ όντως, ήρθα σε events και είδα το track σου και ήταν ουρά τεραστή.
Ναι, εμείς δουλεύκαμε διαφορετικό σύστημα από τους άλλους. Παραγγείλες στο παράθυρο το 1 και έρχεσαι στο 2 μετά από ένα λεπτό και πιάνεσαι το φάι σου έφυγε. Ενώ ένα γραφάγκολουα, παραγγελία. Drive-thru. Ήταν απλά επειδή ήταν πολλά άτομα μαζί, ώσπου να γαμίσεις πάνω από 100 άτομα, μιλούμε ότι θέλει κάποια ώρα. Άρα δηλαδή παραγγείλε ο άλλος, πήγαινε στο παράθυρο και περίμενε να πιάει και δεν περίμενε πίσω του. Και μετά που τελειώσε έναν event στη Λευκοσία, είχαμε κάποια feedback στο Instagram μας που στείλε μου μια κοπέλα τη θυμή εδώ και λέει μου «Μπράβο, guys, είσαστε πάρα πολλά busy, αλλά είσαστε ακόμα kind». Και εκείνο έκαμε πολλά motivate. Γιατί όσοι δουλειά και είχαμε και άγχος, μίλουν ξεχωριστά σε κάθε πελάτη, ας πω «Γεια, στιγάμε, ξέρω», και διούν το ένα positive vibe. Άρα ήθελες εκτός που το φαΐ να του δώκεις έτσι λίγο... Τι είναι το πράγμα. Να του πεις μια καλή μέρα, ένα καλό απόγευμα, ας πούμε, γάμνης. Ναι, τι είναι το πράγμα. Οκ. Το πράγμα, ναι, sorry. Που μου στρεμιά η κοπέλα, ας πούμε, κάνουμε πολλά... Δυνάμωσε με πάρα πολλά, που να είμαι πάντα έτσι. Οκ. Άρα βλέπεις τα review. Ναι, πάρα πολλά. Για σημασία. Πολλά σημαντικό. Γιατί είναι μόνο το φαΐ. Λεπτή γράμμη όμως, ναι. Ναι. Ενώ θέλεις που τη μια... Προσπαθώ να σκεφτώ εγώ τώρα αν τέλος να ήταν. Για μένα, ενώ κάνεις έναν καλό review ή έναν κακό review, τι κάνεις. Δηλαδή, εσύ βλέπεις τα, σημειώνεις τα, έχεις τα μέσα στο νου σου και θέλεις να τα εξελίξεις μετά ή θέλεις να το επιλύσεις την ώρα μου, το δεις, εν τέλος το... Κοίτα, ας πω, όταν δικαιώσεις κάθε σερβίς, κάθομαι τη νύχτα, κάνω τον μπάνιο μου, ξεβράζομαι, ξέρω και θεωρώ όλα τα feedback, τα reviews και ζυγίζω τα. So, εν έχει feedback, reviews που είναι σημαντικά και κάποια που είναι σημαντικά. Απλά πρέπει να καταλάβεις σε ποιο πρέπει να δώσεις παραπάνω focus. Γιατί κάποια, αν έχεις κάποια κακά feedback, ας πούμε, έχεις 10 καλά feedback και ο ένας στους 10, ας πούμε, βάλεις rate ένα από τα 10. Λάξεις πια πόσο λάθος να πάει. Εν τούτο. Έχει κάποια feedback που λάξεις σύνταξη, απλά δεν του άρεσε τον ανθρώπο. Πρέπει να το δεχτείς. Ναι. Το δεχτείς, μπορεί να σε επηρεάσει. Αλλά να τους επηρεάζεσαι πολλά, γιατί όταν κάτι δικό σου είσαι πολλά emotional. Και μπορεί να αφήνεις το emotional να σε επηρεάζει. Εν τούτο μπορεί να σε ρωτήσω. Επειδή... Γιατί κάνεις κακό στο επιχειρήν σου. Δεν θέλω να συγκρίνω τώρα καμία σχέση, αλλά πες ότι επειδή έτυχε μου και εμένα να κάνω εγώ σε 10-15 άτομα το ίδιο ακριβώς φαΐ. Το ίδιο ακριβώς. Οι 13 που 15 ήταν ενθουσιασμένοι και οι 2 να ήταν ακριβώς το αντίθετο. Όχι μέτριον, όχι ok, it was good. Ήταν, ας πούμε, μου άρεσε τίποτε, ας πούμε. Και την ώρα ρωτήθηκα καλά πώς γίνεται. Και όταν το πολλαρίζεις, και την ώρα εγώ δεν είχα καν κατάστημα, ενώ απλά έκανα το για το... Όταν το πολλαρίζεις με το emotional, δηλαδή δεν πρέπει να σε καταβάλει συναισθηματικά. Φαντάζομαι πόσο μάλλον εσένα που είναι επιχείρηση, εσύ δηλαδή βλέπεις το και οκ, πάμε παρακάτω. Διαστώσει πολύ σημασία για να σε επηρεάσει. Απλά θέλει balance. Και σκέφτας σαν chef, είσαι ήδη emotional. Γιατί τι κάνει ένα chef, κάνει ένα φαΐ για κάποιον που για εκείνον ευχαριστά του. Αν δεις το reaction του άλλου και άρεσε του, κάνει σε happy. Όμως αν είναι κάτι δικό σου και κάνει το ακόμα το άλλο happy, για μένα πολλά πιο δυνατό. Πολλά πιο δυνατό. Αλλά και το αντίθετο, όταν το δεις το reaction του άλλου και δεν του αρέσει, για μένα σκέφτεσαι το. Έτσι τι είπε λάθος, τι είναι το γιατί. Που είναι καλό. Κάποιοι άνθρωποι δεν του αρέσει να σου δώσει feedback. Όχι αν του αρέσει, μπορεί να του κόφτει καν. Δεν βλέπουν το πολλά ουλί. Τούτο. Ρε φίλε, Τζον που δεν τον κόφτει, εγώ πιστεύω ότι έχει ημερομηνία leaks. Ναι. Σίγουρα, ναι, απλά εντάξει, κάθε άνθρωπο σκέφτεται και πράττει διαφορετικά. Ναι, σωστό. Σε κάθε επιχείρηση. Επειδή μπορεί να μια επιχείρηση η οποία έχει τεράστιες, δηλαδή που έχουν εκατομμύρια πελάτες. Μπορώ να σκεφτώ όντως, μπορεί να μην δώσει πολύ σημασία που τα 5 εκατομμύρια, τα 10 ή τα 100 εν κακά, επειδή είναι να το δει συγκριτικά, σωστά. Ναι.
Βλέπεις τα ποσοστά. Σωστό. Αλλά μπορεί να πεις κάποιες φορές και το άλλο, ας πούμε. Έχει κάποιος που έτσι να δεχτώ feedback, κάποιος που ξέρει που φάει. Ή που είναι πολύ καλός σεφ. Είναι έτσι. Είναι επειδή ο πελάτης σου είναι σεφ. Είναι έτσι γιατί εγώ μάθα ένα πράγμα. Που ένα συγκεκριμένο σεφ που έπαιξα μαζί του στη Λευκοσία και έχω το σαν υποδείγμα. Εδώ και μιλούμε για πολλά καλό φάιντρας που ήταν lobster, θύμενα ποτά. Και έδωκαν το λαντζέρι και έδωκε μας το. Έδωκε μας το έδω. Εγώ θεωρούν τον και όταν είχαν το πιστεύκα. Τούτο πρέπει να δει. Γιατί ο κύριος μπορεί να έχει πολλά καλή γεύση. Σημαίνει ότι πρέπει να είσαι σεφ ή πρέπει για να δείχεσαι κάποια feedback. Πρέπει να ακούεις όλους. Ναι. Ναι, νωρίον τον πολλές επειδή ακόμα και ένα φαΐν που συνήθως καταναλώνεται από πελάτες οι οποίοι είναι κάποιας κατηγορίας ενώ στον χώρο της μαγειρικής που εξαδοκιμάζει, ας πούμε το fine dining. Πάει σε εστιατόριο που είναι fine dining. Δηλαδή, όντως, μπορεί να παίζει στην παγίδα ο σεφ να σκεφτεί ότι α, ο πελάτης που είναι να έρθει δαμέ, εξαναφάνει σε fine dining, άρα να τον χειριστώ έτσι. Ενώ εσύ λέεις τώρα ότι δεν πρέπει να είναι έτσι. Πρέπει ο χειριστής, αν μπορείς να ξανάρθει ποτέ. Το οποίο ναι, εντάξει, ναι, είναι σωστό το πιστεύω. Ναι, είναι ωραία έτσι όπως σκέφτεσαι. Επειδή την ώρα μπορεί να έρθει ο άλλος και να δει κάτι το οποίο δεν του αρέσει, έτσι να σκεφτεί αν είναι fine dining ή food truck. Ή... Ακριβώς είναι το πράγμα. Ναι. Και τούτο που κάνει κακό σε κάποιους σεφ ή σε κάποιες επιχειρήσεις που όταν επαναπαυτούν, μπορεί να πούν «ΟΚ, δεν είμαστε, κάνουμε κάτι καλό, ξέρουν να που κάνουμε», είναι έτσι. Εγώ θυμίζω πρόσφατα, ας πούμε, πιάσα μια πίτσα στη Λευκοσία, τώρα franchise, ας πούμε, και έκανα τηλέφωνο μετά από 5 μέρες και είπε μου πώς, γιατί πράγματι πρώτη φορά, πώς ήταν η πίτσα σας, αν ήταν εντάξει, που ήταν στο 5 πόσο μας βάλετε. Και εκείνον έκαμε με να σκεφτώ πολλά σοβαρά. Ότι όποιος και να είσαι, εμπρέα πεις τα μη είμαστε. Όποιος και να είσαι, ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου. Ναι. Εν τούτο που νομίζω ότι και εγώ σαν Ανέστη δύο πάρα πολλές σημασία να πας στο customer service. Και εντάξει, δεν ξέρω αν οι πιο πολλοί είναι έτσι, αλλά είχα και εγώ παρόμοια εμπειρία με ένα takeaway που πιάσαμε, ήταν ασιατική κουζίνα. Και εγώ ενόμιζα ότι έκαμε λάθος. Ότι έπρεπε να μας φέρει κάτι το οποίο δεν μας το έφερε. Και πιάω ένα τηλέφωνο και είπα τούτο. Ευγενικά φυσικά, προσπαθώ πάντα ειδικά τις πρώτες φορές να είμαι ευγενικός. Και είπε μου... Όχι, μετά έπιαμε πίσω, είπα του, έκανα λάθος, είναι όλα καλά, ήρθαν όλα καλά, είμαστε ok. Και κάτσαμε να φάμε και μετά από μισή ώρα έβγαλα μισή κόλ, έπιαμε ο ίδιος ο εστιατόρας και είπε μου, ρε φίλε, ήταν να έχω παραγγελία κοντά στην περιοχή σου, να σου φέρω κάτι έξτρα ή κάτι να σου φέρω και με πειράζει, ενώ και πια να σου πω. Και την ώρα έπιαμε προετοιμάστο, επειδή δεν περίμενα μου έτσι πράγμα. Δεν το συνηθίζουν. Το πράγμα έκαμε με, να πεις τώρα μπορεί να είναι λεπτομέρειες, αλλά είναι τόσες λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά σε έναν κόσμο που είναι γεμάτο, takeaway γεμάτο. Γενικά, ο κάθε πελάτης θέλει έναν attention. Εγώ το δεν καταλάβω. Θέλει να τον κάνεις, να νιώθεις σημαντικός. Και το πιο σημαντικό παρά που κατάλαβα στη δικιά μου. Και είναι πάντα το πώς του μιλάς. Ας πούμε, τον πολύ στρά, έπιασε και θέλω να σου δω και κάτι. Τούτο όμως έκαμε εσένα να νιώσεις σημαντικός. Ή κάποιες φορές που μπορείς να σου πούμε με το όνομα σου, κάνεις ένα, νιώθεις σημαντικός. Α, εννοείς ο τρόπος που προσεγγίζεις τον άλλο. Ναι, πάρα πολλά σημαντικό. Ναι. Που θεωρώ κάτι που πρέπει να το κάνεις. Τούτο με το δικό σου το concept, πρέπει να πολλά πιο έντονα, ναι, επειδή είναι food truck. Δηλαδή θεωρείς τον άλλο face to face, μπορεί να σου πει τον πόνο της ζωής του, ας πούμε, ενώ έτυχες σου κάτι έτσι, χωρίς να πούμε ονομά, έτυχες σου κάτι πολύ ακραίο, ας πούμε. Έρχονται άτομα, ας πούμε, που μπορεί να μην παραγγείλουν στην αρχή, ας πούμε, και να πιάνε κουβέντα, και να μιλούμε για 15 λεπτά, ας πούμε. Γενικά τώρα, για καλά, εντάξει. Και μετά λέγουν κάτι, κάνουμε έναν big daddy, ας πούμε. Και ας πούμε, τώρα είχαμε, ας πούμε, γιατί ο κόσμος θέλει να του μιλήσεις. Και εγώ, ας πούμε, να πάω πιο καφέ, πάω γιατί να μου δοκίζει σημασία.
είναι πάντα τρώω κάτι και φεύγω. Είναι πάντα πάω πιο ένα καφέ και φεύγω. Γιατί είναι emotions που σε κάνουν να πάει στραμμένο. Ναι, και τα emotions να επηρεάσουν και το θα ξανάρθει. Ναι, ακριβώς είναι το πράγμα. Ναι. Ή θα το πει παρακάτω, ναι. Πολλά σημαντικό. Φαντάζομαι. Πολλά σημαντικό. Εσύ το κομμάτι του promotion αναλαμβάνεις το εσύ προσωπικά. Τα social media χειρίζομαι τα εγώ. Okay. Γιατί, εντάξει, ακόμα μικρή ομάδα μας. Και κάτι που θέλω που καθαίνω καλά και εμείς επέξαμε πολλά με το Instagram, ας πούμε, με τα Reels, ξέρω εγώ, και το που καταλάβα, ας πούμε, ότι πρέπει να κάνεις τον άλλον να πεινά. Πρέπει να κάνεις τον άλλον να βλέπει το τηλέφωνο και να θέλει να μπει μέσα στο τηλέφωνο. Ναι, είσαι με εκείνον τον κόσμο. Ναι. Ισχύει. Αλλά από την άλλη όμως θέλω να έρθει ο κόσμος και να φάει κάτι και να πει αν είναι το που περίμενα. Θέλω να ακόμα καλύτερο. Ναι, τα social media έχουν πολλά μεγάλη δυναμική. Γιατί όντως είναι το που λαλείς. Μπορεί να είναι λίγο ακραίο το μόνο από άλλα, είναι λίγο καθοδηγητικός ο ρόλος τους. Γιατί εννοώ, μπορεί να σε κάνουν manipulate με την καλή την έννοια. Γιατί μπορεί να κάθεσαι στον καναπέν και να μην σκέφτηκες καν να φάεις οτιδήποτε, επειδή είσαι full, και να δεις κάτι και να σου... Εντάξει, μπορεί να σου και λήξεις, αλλά... όντως, μπορεί να σε τραβήσει κάτι που να δεις για να παραγγείλεις. Ναι. Άρα ποντάρεις πάνω στον πράγμα εσύ. Καταλαβα το, μια μέρα που έκανα ένα βίντεο που φτιάχναμε pop-up, είχαν κάνει μια σίζα σαλάτα. Σίζα. Σίζα σαλάτα, σαλάτα ας πούμε. Ναι. Και με μια κοπέλα ας πούμε τηλέφωνο και δεν ήταν στο γραφείο, ήταν καθημερινή. Και λέει μου, θέλω τη σίζα σαλάτα, λέει μου. Πέντε με πολύ πάθος, γιατί έκανα τη να τη θέλει. Και λέω ότι ήταν στο γραφείο που πέρασε ας πούμε. Και ας πούμε... Ήταν pop-up. Ναι, εμαράζωσε. Λέει μου ότι εμαράζωσε. Λέει μου, πού δεν έξω αυκαλέ, ας πούμε. Και έβαλα στο μενού. Γιατί... Εν το πράγμα, να κάνεις τον άλλον, να θέλει ακόμα και σαλάτα. Εντάξει, έχει και items τα οποία είναι και λίγο συνηθισμένα στον κόσμο. Γιατί η Caesar salad μπορεί να είναι και πιο συνηθισμένη σαλάτα ever. Ναι, αλλά εντάξει, εμείς κάνουμε δικό μας version. Εν το μπορώ να σου πω. Γιατί ο λόγος που μπορεί να το ξαναήθελε, μιλάει σου απίβδεις από εσύ Caesar να φάω. Θέλω εν τούτη, άρεσε μου, άρα η αλλαγή παίζει ρόλο. Γιατί πάντα ο κόσμος θέλει κάτι διαφορετικό. Ναι, γι' αυτό που σε ρώτησα πριν, γι' αυτό που σε ρώτησα και άρεσε μου η απάντησή σου, ότι γι' αυτό που σε ρώτησα για την αλλαγή του μενού. Δηλαδή, αν βλέπεις ότι κάτι πάει πολλά καλά, τι κάνεις, κρατάς το. Εσύ η απάντησή σου ήταν ότι κρατώ το, αλλά βάλω και pop-up items κάθε τόσο, για να, που την μία να δοκιμάσεις κιόλας, είπες μου, αλλά μια άλλη θέση να το βάλεις και μέσα στο μενού, σε κάποια φάση. Ίσως. Γιατί είναι boring. Ούτε για μένα ούτε για εκείνο. Γιατί όταν κάποιες φορές δεν έχουμε κάτι συνέχεια, είναι και ωραίο. So, όταν βλέπω κάτι να πω, α, τον την κύρα και εσύ τον το πράγμα, κάνεις να πάει σε εσύ το πράγμα. Ναι. Και πάντα πω, πάω, βάλουμε τα μόνο για take away. Γιατί θέλουμε ο κόσμος να έρθει για μένα, να τα βάλω για delivery. Α, δεν το ξέρω τούτο. Ναι. Είναι έξυπνο τούτο. Ναι. Είναι έξυπνο τούτο. Κάθε πόσο ο ξανά είναι σταθερό. Κάθε σογυράκο βασικά. Α, κάνεις κάθε σογυράκο. Κάθε σογυράκο. Οκ. Σκεφτούμε κάτι. Οκ. Μπορώ να ξαναλέξω το ίδιο όμως που βάλεις άλλη φορά. Όχι. Όχι. Ήταν να λείψω σε μια φάση. Ποτέ δεν βάλα κάτι και φορές. Είναι να λείψω σε μια. Έχεις τα μες στο νου σου ή σκέφτεσαι τα έτσι πριν. Όχι, creativity. Είναι όλα freestyle. Όλα φκένουμε. Όχι φορές σκέφτεσαι να κάτσω να γράψω κάτι, ποτέ μπορώ να κάνω. Ποτέ να γράψω μια ιδέα. Ποτέ μπορώ να κάνω. Ενδιαφέρον τούτο. Είτε φαΐ, είτε να κάνω βίντεο, είτε να κάνω κάτι, ποτέ. Μπορώ να δω κάτι και εκείνο το που να το τρώω να κάνω inspire και να κάνω με δικό μου τρόπο. Ναι. Κοιτάξτε, τούτο πάει και με το δικό σου τον τομέα του food truck. Ναι. Ή τουλάχιστον, επιτέλους πάντων, όχι του μόνο του food truck, του street food. Άρα δηλαδή, εμπνέεσαι εκείνη την ώρα, σκέφτεσαι, δοκιμάζεις. Εκείνη το λεπτό. Το βλέπουμε εδώ και από τους διαγωνισμούς και που επειδή ο κόσμος τώρα βλέπει συνέχεια, γίνεται και απαιτητικός. Άλλη συζήτηση τούτη.
τον κόσμο, αλλά βλέπω το και εγώ από τους διαγωνισμούς ότι διούν το τσάι μια κούτα με υλικά, πρέπει 30 υλικά ας πούμε. Και έρχεται που πάνω ο άλλος και ο κριτής και ρωτά τον τι έχεις, ποιο είναι το πλάνο, τι θα μαγειρέψεις, ποια είναι η συνταγή. Και θεωρείς τον σεφ που έχει ήδη 4 τηγάνια ας πούμε και δουλεύκου και δεν ξέρει ακόμα τι να κάνει. Ναι. Τον το πράγμα δηλαδή στην πραγματικότητα όντως συμβαίνει δηλαδή. Μπορεί να ξεκινήσει και μετά να χτίσει. Συμβαίνει, αλλά όταν εγώ σου λέω και είμαι κάτι freestyle, ας πούμε αν σκεφτώ την ώρα, να σκεφτώ ακριβώς το πώς είναι να πάω τζάμε και το τελικό taste που είναι να έχει. Μπορώ να το καταφέρω το πράγμα χωρίς να ξέρω κάτι. Θέλω να ξέρω πώς είναι να μοιάζει και πώς είναι να φαίνεται. Ενώ και στη γεύση και οπτικά. Τούτο, αυγένει μου, αλλά θέλω να κάνω όσο πιο καλό γίνεται. Και αν δεν είναι καλό, θα το βάλω. Θα το βάλω στο. Έτυχε σου το πράγμα. Έτυχε μου, ναι. Που έκατσα πέρα μια νύχτα σπίτι, ας πέρα και κάμουνα. Προετοιμάζεσαι το για το μενού. Όχι, για το pop-up. Που ήθελα να το κάνω, γιατί ας πούμε, να σκεφτώ, ας πέρα, Δευτέρα μας την κλειστή, το μυαλό μου σε δουλεύει. Και το πράγμα με Δευτέρα σπίτι, ας πέρα, και η μάμα μας πέρα, μου λέει, καλά, γιατί πάει κάπου. Και σαν αργή, λέει, μου να πάει κάπου, ξέρω. Και μου πάει, πάει στο τραπέζι, να σκεφτούμε, να πάει στο λάπτο. Και να κάτσω να δοκιμάσω, να ξοδοκιμάσω, ώσπου να έρθει η Παρασκευή και ακόμα όσο πιο καλό γίνεται. Που ακόμα ένιωθω happy. Γιατί ας πω στα υπόλοιπα items, στο χολά, έφαγε 6 μήνες για να καταφέρω τσάμε που το θέλω. Ναι. Τούτο που σε εισαγωγικά είσαι αναποφάσιστος, με την καλή την έννοια. Ναι. Θεωρείς ότι εσύ το είσαι σαν Ανδρέας ή ότι δημιουργήσεις στο γελίο ο ανταγωνισμός. Γιατί είμαι σαν Ανδρέας. Okay. Θέλω να κάνω ένα απλό όσο πιο καλό γίνεται. Και όταν κάνεις κάτι, κάνεις το καλά. Γιατί πέμω μια φορά που σου έτυχε που ετοίμασες κάτι και είπες ότι οκ, okay, θα το κάνω. Θυμάσαι? Είχα κάνει κάτι spring roll σπίτι. Okay. Και θα είχαμε πολλά τυριά, ξέρω. Για πόπα. Και εγώ άμα κάνω και λίγη ποσότητα, ας πούμε, για να έχω. Ναι. Και είχα κάτσει σπίτι λίγη μέρα πριν στη νύχτα και ήρθε για μένα όπως χώρα στη νύχτα και μου αρέσει να πήγα πέραξω. Πήγα πέραξα. Και θέλω είμαι έτσι. Έτσι μου τι κάνεις, λέω. Ότι μου αρέσει, λέω. Τούτο. Φέρτα τα φάω, εγώ είπες σου. Εντάξει, δεν είδα σωστό να πέραξω, αλλά περνώ πολλά, personal. Θέλω να φύγει κάτι πολύ μεγάλο. Είσαι αυστηρός με αυτό σου. Σαν άτομο γενικά, όχι. Αλλά πάνω στη μαγειρική, ναι. Τούν το πράγμα. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, εν τούτο πιστεύω και εγώ που είναι λεπτή γραμμή. Δηλαδή, που τη μια θέλεις να είσαι αυστηρός, αλλά είναι λογικό σε κάποια φάση να κάνεις κάτι το οποίο να θέλει βελτίωση. Ναι. Εν και ο κόσμος, νομίζω είναι και ο τομέας σου τέτοιος. Άρα, αν μπορεί να ετοιμάσεις κάτι για το μενού, να θεωρήσεις εσύ ότι οκ, okay, εν καλό, περνά το πάσο που λέμε, αλλά να το δω και παρακάτω να το δελτιώσω. Ακόμα και τα άτομα που τηλεφωνούν για μαζί μας, η ομάδα μας, μπορεί να είναι πολλά πλωφά, ας πούμε, αλλά πάντα ρω τους προκάμνεται με πολύ αγάπη. Να το κάνετε και να σαν πω και μαγειρεύετε για τους δικούς σας. Είναι fried chicken, αλλά μπορεί να πάω πολλά πράγματα λάθος. Ναι. Θέλω να τους δείξω ότι κάμε το, αλλά κάμε το σωστά. Και άμα δεις ότι είναι κάτι λάθος, μην το δόκεις. Ας πω, είχε φορά που ένα μητσής ήρθε αφού στα σπένα φάει και λέει μου να το δόκω του, ας πω, γιατί είναι πολλά κάπου. Λέω του, όχι. Πετάξε το και βάλει άλλο. Ενώ δεν είχε σημασία το ποιο είναι να το δόκεις, ας πω. Ναι, εντάξει. Εμένα τούτο το θέμα πάντα ενδιέφερε με ο λόγο ότι που τη μια, επειδή συζητήσαμε σήμερα, ότι είναι πολύ σημαντικό να σκέφτεσαι απέναντι σου έναν πελάτη, να έχεις μια αμεσότητα μαζί του, να θέλεις να τον ευχαριστήσεις και τα λοιπά. Αλλά από την άλλη, ως που φτάνει τούτη η αμεσότητα, πρέπει να διατηρήσεις και μια ουδετερότητα για να έχεις ένα σταθερό αποτέλεσμα.
Δηλαδή, τούτη η αγάπη που συμφωνώ μαζί σου ότι υπάρχει και πρέπει να υπάρχει. Πού σταμάτα, δηλαδή, at the end of the day, θέλει και ένα product να είναι το ίδιο. Δηλαδή, να βάλεις σε όλα την ίδια αγάπη. Σε κάποια φάση, να πάει μια μέρα που θα έχεις διάθεση, ενώ το πράγμα με την προπόνηση που γίνεται, με την εμπειρία, εν τέλος το διαχειρίζεσαι εσύ. Είσαι άνθρωπος, σε μια μέρα δεν θα έχεις τόση όρεξη. Ναι. Συμφωνώ, αλλά το μάθα στις κουζίνες και στους διαγωνισμούς μαγειρικής και ξέρω εγώ. Στους διαγωνισμούς. Ναι. Okay. Πρέπει να το κάνεις. Mm. Πρέπει να το κάνεις. Και γι' αυτό υπάρχουν και recipes για να έχει consistency. Να φτιάξει πάντα το ίδιο. Και αγάπη, που σου λέω, ας πούμε, δεν πάντα στο τι κάνεις. Πριν, όταν κάτσεις να κάνεις ένα ψωμί, όταν κάτσεις να κάνεις ένα ψωμί και θεωρείς το final που σημαίνει και μυρίζει, τσίνον, όσο και σε κακό mood να είσαι, για σου happiness. Γεμόνισαι. Γεμόνισαι. Έτσι εσύ, οκ. So, οπότε να σε ό,τι και να είσαι, αφήνεις το emotional πίσω και πρέπει να το κάνεις. Άρα, πρέπει να το κάνεις. Άρα καθημερινά εσύ θέλεις να βρίσκεις τη μεσαία λύση για να, να διάσνε τα πάντα και την αγάπη σου και την θετική σου ενέργεια, αλλά στο τέλος της ημέρας δουλειά και θέλεις μια σταθερότητα. Να σου πω ένα πράγμα που πέτει για μια μέρα. Είναι όπως ένα λουλούδι. Έχει μια γλάστρα με ένα λουλούδι για μένα. Okay. Εν το ποτήσεις μια μέρα, εν το ποτήσεις 5 μέρες, 7 μέρες. Μετά και το λουλούδι να ξεράνει. Σου εσύ πρέπει να συνεχίσεις να το ποτίζεις. Αν δεν το ποτίζεις, τελειώσει. Είτε σου αρέσει και είτε σου αρέσει. Τελειώσει. Μάλιστα. Ενώ είναι τόσο απλό. Απλό πράγμα. Μάλιστα. Τώρα με το χώρο, ποια είναι τα σχέδια μας, γιατί είμαστε έτσι λίγο που πάει η επιχείρηση. Το plan τώρα είναι, εκκλείσαμε το food truck. Εκκλείσε το food truck. Εκκλείσε. Δεν θα ξανοίξει. Εκκλείσαμε το food truck και μπαίνουμε σε κατάστημα. Αλλά το κατάστημα μας είναι τέτοια street. Είναι ένα garage, αν είναι garage. Okay. Και αν είσαι από έξω, pick up και φεύγεις. Και είσαι κάποια tables. Mm. Απλά γενικά είσαι δική του χώρα τέτοια street. Ας πούμε, σαν πω τώρα πήγαν κάποια πλυντήρια, βάψαμε να κάνουν τα τραζούθηκια. Πλυντήρια. 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 Οκ. Έχει τρία, δύο, πότε να γίνει. Έχει τρία πλυντήρια, ας πούμε. Βάψαν τα, κάνουν μια αισθητική, ένα απλό πράγμα. Τα... Ναι, στο χρώμα στο φούξι. Α, του λόγο. Ναι. Οκ, cool. Και δηλαδή είπες να πιάνεις το φαΐ σου, όπως το food truck βασικά, απλά ένα σε σταθερό τσάμε. Απλά εντάξει, για να φτάσουμε τσάμε ήθελαμε πολλές θύσεις. Ήθελαμε πολλά πράγματα για να φτάσει τσάμε. Ακόμα και στο food truck, για να πάμε στο food truck, χρειάστηκαν πολλές θύσεις για να το καταφέρουμε και το πράγμα. Που είναι all in. Να το ξανακάμεις όμως, ναι. Ναι. Να το ξανακάμεις. Με τα σίγια. Θεωρείς ότι ήταν σημαντικό που το έκαμε τσίνο για να πάει τώρα στο καινούργιο το κατάστημα. Ναι. Ναι, εδώ και σου έτσι να... Και πρέπει να κάνω γιατί για δυνάμωσε πάρα πολλά και ακόμα για να έχει consistency έπρεπε να το κάνω. Γιατί όταν δουλεύεις 3-4 άτομα μέσα σε 3x2 στο rush hour είσαι κάπως... Ναι. Είσαι κούφος. Ναι. Τέλεια. Εντάξει, εγώ περιμένω να έρθω να δοκιμάσω εννοείται. Απλά εγώ να σου πω all the best. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Είναι αλλαγή. Δηλαδή, ένα άλλο μπράβο το φούτρακ, άλλο μπράβο το κατάστημα. Ναι, ακριβώς αλλαγή. Το πράγμα. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Και ευχαριστώ πάρα πολλά για να ήρθες σήμερα στο podcast. Άρεσε μου η συζήτηση μας. Και ελπίζω έτσι το ίδιο το concept να το συνεχίζεις. Τι εννοώ, να συνεχίζεις τη θετική την ενέργεια, επειδή φαίνεται και στο αποτέλεσμα. Και έτσι, εμπιστεύω την κρίση σου επειδή ως τώρα δουλεύει. Ελπίζω να πάμε καλά. Να πάμε καλά. Απλά θέλει υπομονή. Χρειάζεται υπομονή σε ό,τι κάνεις. Για να δεις το τελικό αποτελέσμα. Πάντα. Thank you, Andrea. Thank you very much.